Υπερατλαντικό ταξίδι κάνει πλέον ο Κρόκος Κοζάνης. Εδώ και λίγες ημέρες, ο αναγκαστικός συνεταιρισμός κροκοπαραγωγών υπέγραψε συμφωνία για εξαγωγή με τη μεγαλύτερη εταιρεία μπαχαρικών του κόσμου που εδρεύει στην Αμερική. Αυτές τις μέρες έχουμε συμφωνήσει με τη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, θα έλεγα τη McCormick, που έχει μόνο μπαχαρικά. Ενδιαφέρθηκε εδώ και 2-3 μήνες που έχουμε συζητήσει για τον δικό μας τον Κρόκο. Φυσικά ενδιαφέρθηκε γιατί ξεχωρίζει από την ποιότητα. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τις ποσότητες. Εκεί ήδη φέτος δώσαμε τα 600 κιλά μέχρι 15 Δεκεμβρίου, σε πολύ καλή τιμή για μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε συμφωνήσει του χρόνου και τα λοιπά να δίνουμε κάποιες ποσότητες, έναν τόνο, 1,5 αναλόγως τη χρονιά, το 2013 ή το 2014. Από εκεί και πέρα θα δείξει, είπαμε το Δεκέμβριο, τι ποσότητες μπορούμε να παραδώσουμε, αλλά και να γίνει και η τελική συμφωνία που εμείς επιμένουμε στο άμεσο μέλλον, τουλάχιστον το 2013, να βγει μια καινούργια συσκευασία McCormick Κρόκος Κοζάνης στην παγκόσμια αγορά. Αυτό θα μας αρέσει πάρα πολύ. Όλο και περισσότεροι νέοι παραγωγοί αρχίζουν και ασχολούνται με τον Κρόκο. Αυτό, σε συνδυασμό και με την υψηλή ζήτηση, βοηθά στην άνοδο του Κρόκου Κοζάνης. Τις προσπάθειες της περσινής και της φετινής βλέπουμε ότι πάρα πολλοί παραγωγοί μπήκαν και ειδικά νέοι. Ευχόμαστε να συνεχίσουν. Ευχόμαστε πραγματικά γιατί, κοιτάξτε, στη δεκαετία που μας πέρασε, έγινε μια μεγάλη και τρομερή διαφημιστική προβολή από τα κανάλια τα ελληνικά, από τα έξω. Πάρα πολύ μεγάλη διαφημιστική προβολή. Έφτασε ο καιρός να αυτοί οι μεγάλοι παίκτες του παγκοσμίου εμπορίου, του σαφράν, αν θέλετε, γιατί αυτό καλλιεργούμε, να μας πλησιάσουν. Έτσι. Μας μάθαν τελικά στην παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι ένα υπέρ για μας. Πρέπει να το πιάσουμε, μην τα αφήσουμε να μας φύγει με την άνοδο φυσικά των ποσοτήτων και της ποιότητας. Μην χαλάσουμε την ποιότητα αυτή που έχουμε. Όσο μπορούμε, καλύτερη ποιότητα. Γιατί αυτό θα είναι ένας λόγος, αν συνεργαστούμε ή όχι, στα επόμενα χρόνια. Η ζήτηση αγγίζει πάνω από 10 τόνους το χρόνο. Αν όλο και περισσότεροι αγρότες ασχοληθούν με τον Κρόκο, αυτό θα βοηθήσει και στη μείωση της ανεργίας της περιοχής. Τώρα έχουν φτάσει τα επιτόκια 12%. Αυτό θα είναι ένας λόγος να πιέσουμε τις τράπεζες ότι εμείς πουλάμε και παίρνουμε άμεσα τα λεφτά να κατέβουν τα επιτόκια. Γιατί με αυτά τα επιτόκια είναι δυσβάστατα. Δεν μπορεί μια εταιρεία να κρατηθεί. Κρατηθούμαστε εμείς γιατί έχουμε κόψει από παντού και εντάξει, έχουμε πωλήσεις, έχουμε αυτό και κρατηθούμαστε. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να κρατηθεί με ένα 12% που σήμερα οι τράπεζες έχουν. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν καλύτερα οι τράπεζες για να συνεργαστούν μαζί μας.